Και μαζί με τον κορονοϊό, επόμενο είναι όλη η ελληνική κοινωνία να συζητά και τα οικονομικά μέτρα, τις επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν. Το είδαμε άλλωστε με την αναστολή λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, το τι γίνεται, το ποια μέτρα έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής και το τι μπορεί να επακολουθήσει και φυσικά ενήμεροι και πολύ πιο αξιόπιστα μπορούν να μας καθοδηγήσουν και να μας ενημερώσουν οι λογιστές. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδας, τον κύριο Γιώργο Θεοδόση. Κύριε Θεοδόση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Ευαγγελίου, σε εσάς και σε όσους μας παρακολουθούν. Ο καθένας λέει ό,τι μπορεί να βγάλει από τα συμφραζόμενα, βγάζει δικά του συμπεράσματα, λέει, ξελέει, όμως εδώ υπάρχουν μέτρα τα οποία έχουν μεν ανακοινωθεί, αλλά υπάρχουν και ερωτηματικά και προβληματισμοί, κύριε Θεοδόση. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την αναστολή των επιχειρήσεων και τις οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Όπως πολύ καλά είπατε, αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο και με τις ρυθμούς των πληροφοριών που έρχονται και οι αλλαγές, εμείς προσωπικά δεν το έχουμε ξαναζήσει σε τέτοιο υπερθετικό βαθμό. Να πούμε ότι φανταστείτε ότι υπάρχουν πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που βγαίνουν και στις 4 η ώρα το πρωί. Όπως είπαμε λοιπόν, πάντα με κάποιες επιφυλάξεις, γιατί υπάρχουν πολλά χαρτογράφητα σημεία στις διάφορες αποφάσεις που έχουν βγει, θα προσπαθήσουμε σήμερα να διευκολύνουμε όσους μας ακούνε με το τι ισχύει για τις επιχειρήσεις και για τον προσωπικό αυτό. Mm-hmm. Για να τα πάρουμε έτσι κάπως με τη σειρά, να σας πω ότι όσον αφορά το προσωπικό, υπάρχουν ουσιαστικά τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή βάσει της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Είναι οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με απόφαση του Δημοσίου, είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται και είναι και οι ενεργές επιχειρήσεις. Αν θέλετε να το πούμε αναλυτικά και να τα πάρουμε αναλυτικά τα μέτρα όσον αφορά την κάθε κατηγορία, να πούμε ότι στις κατηγορίες που έχουν κλείσει οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει μέχρι 31 Τρίτου να καταθέσουν στο σύστημα Εργάνη μια υπεύθυνη δήλωση ουσιαστικά με το προσωπικό τους, όπου αυτοί μετά από την 1η Ιουλίου, από την 1η Απριλίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση σε μια πλατφόρμα που δεν έχει ανοίξει ακόμη μέσα από το σύστημα Εργάνη για να πάρουν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων αυτό τα 800 ευρώ. Άρα, μισό λεπτό για να δούμε αν το καταλάβαμε, να το πούμε λίγο πιο απλά. Μέχρι 31 Μαρτίου μπορούν οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες να κάνουν αίτηση για να πάρουν το προσωπικό αυτό που απασχολούσαν, το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ που δίνεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Οικονομικών. Ακριβώς. Μετά από την 1η Απριλίου μπορούν οι ίδιοι εργαζόμενοι, αφού ανοίξει η πλατφόρμα, να κάνουν αίτηση. Αυτό ακριβώς. Είναι. Ακριβώς αυτό, όπως ακριβώς το είπατε. Μάλιστα. Εδώ πέρα βέβαια υπάρχουν και τρεις εξαιρέσεις. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εξαιρούνται οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε άδεια, ναι, οι εργαζόμενοι που είναι σε διοικητικές θέσεις και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στα e-shop των επιχειρήσεων αυτά που κάνουν ή από το σπίτι προσφέρουν τη δουλειά αυτή. Μάλιστα. Άρα μιλάμε, οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης θα πρέπει να υποβάλουν οι εργοδότες μέχρι 31 Τρίτου την αίτηση για το προσωπικό που είπαμε, εκτός από τις τρεις κατηγορίες που προαναφέραμε. Κύριε Θεοδόση, αν μια ατομική επιχείρηση, δεν είναι ΑΕ, είναι ατομική επιχείρηση, έχει απασχολεί 7 εργαζόμενους και οι 7 εργαζόμενοι δικαιούνται το βοήθημα των 800 ευρώ ή υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των εργαζομένων? Στις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, όσο προσωπικό περιλαμβάνεται στις απιδέλτα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως σύμβασης εργασίας, αν είναι εκπεριτροπής ή πλήρης απασχόλησης, δικαιούνται τα 800 ευρώ. Μάλιστα. Και να τονίσουμε και να πούμε ότι αφορά τους ανθρώπους που τίθονται εκτός αγοράς εργασίας. Να το τονίσουμε και αυτό. Γιατί μπορεί να υπάρξει ένας εργαζόμενος που μπορεί να δουλεύει σε μια επιχείρηση που λειτουργεί και σε μια επιχείρηση που έχει κλείσει. Ναι. Εντάξει, για να μιλάμε με σαφήνεια. Η εκπεριτροπής εργασία ισχύει τώρα?
Η εκπεριτροπή σε εργασία για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει αποζημιώνονται οι εργαζόμενοι αυτοί με 800 ευρώ. Γιατί είμαστε ακόμη στο κομμάτι ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται. Ναι. Τώρα, για να πάμε στην επόμενη κατηγορία, στις επιχειρήσεις οι οποίες πλήττονται, είναι οι επιχειρήσεις ουσιαστικά που ενώ είναι ανοιχτές και δραστηριοποιούνται, πλήττονται σύμφωνα με την κατάσταση που έχει βγει από το Υπουργείο Οικονομικών με τους ΚΑΔ, τους κωδικούς ασκήσεως δραστηριότητας, που αυτό να τονίσουμε και να πούμε ότι είναι μια δυναμική κατάσταση και εμπλουτίζεται και ανανεώνεται κάθε στιγμή. Αυτές λοιπόν οι επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα μέχρι τον Απρίλιο που σηματοδοτείται η κρίση να βάλουν σε αναστολή το προσωπικό τους ή μέρος του προσωπικού τους, και αυτοί που θα μπουν σε αναστολή θα δικαιούνται τα 800 ευρώ. Μάλιστα. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που είναι ανοιχτή και είναι και πλήττεται βάσει του πίνακα που υπάρχει από το Υπουργείο Οικονομικών, αν έχει 5 εργαζόμενους, μπορεί τους 3 να τους βάλει σε αναστολή και οι 3 να πάρουν την επιδότηση των 800 ευρώ, αλλά μπορεί όμως να βάλει και το σύνολο των απασχολουμένων που έχει σε αναστολή. Τώρα, τι γίνεται με τους ΚΑΔ, με τους κωδικούς δραστηριότητας, ποιοι είναι, βεβαίως, εντάξει, δεν μπορούμε να τους πούμε όλους, είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν μπει. Αλλά από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και παρενθέσεις. Πρωτού πάμε στους ΚΑΔ, ναι, να πούμε ότι υπάρχει και τρίτη κατηγορία που είναι οι ενεργές επιχειρήσεις, που δεν, ναι, υπάρχει καμία απόφαση από αυτές, που αυτές λειτουργούν κανονικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πρόβλεψη ούτε για αναστολή των εργοδοτικών τους εισφορών, ούτε για το προσωπικό τους. Το μόνο που μπορούν να κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι να εφαρμόσουν τον καινούριο αυτό νόμο που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Εργασίας, την εφεδρεία ουσιαστικά, δηλαδή να δουλεύουν 15 μέρες οι μισοί εργαζόμενοι για και άλλες 15 μέρες οι υπόλοιποι, και η αμοιβή τους να μειωθεί στο 50%. Ναι. Αυτό όμως να τονίσουμε και να το πούμε ότι δεν μπορεί να γίνει μονομερός από την επιχείρηση, πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τους υπαλλήλους της επιχείρησης. Ναι. Καλά τα λέγεται αυτό. Εγώ θεωρώ ότι περισσότεροι πολίτες, γι' αυτό σας είπα, υπάρχουν προβληματισμοί και εύλογα ερωτήματα. Ένας εργαζόμενος ο οποίος θα δουλέψει 15 μέρες θα υποστεί μείωση του μισθού του στο 15ήμερο αντί για 30 μέρες. Αντίστοιχα όμως θα υπάρξουν μειώσεις και σε αυτά που θα πρέπει να πληρώσει. Αυτό που ξέρετε δεν έχει βγει κάτι, δυστυχώς. Εμείς μιλάμε τώρα με τις πράξεις που έχουν βγει και έχουν ανακοινωθεί. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που δεν αναστέλουν τη λειτουργία τους ή πλήττονται σύμφωνα με τους ΣΚΑΔ που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα, και ξαναλέω ότι αυτά ανανεώνονται ανά ημέρα, ναι, έχουν το δικαίωμα αναστολής των πληρωμών των εργοδοτικών εσφορών και των υποχρεώσεων που έχουν για το μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δυστυχώς δεν έχουν ενταχθεί. Και αυτό είναι και το παράπονο της αγοράς, ναι, για να σταθώ εδώ πέρα, ότι σε ένα ξαφνικό θάνατο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κλάδος ή που σε 15 μέρες από τώρα δεν θα πλήττεται οικονομικά. Και γι' αυτό υπάρχει μια διαμαρτυρία έντονη ότι θα έπρεπε τα μέτρα να είναι οριζόντια και όχι να γίνεται όλο αυτό το αλαλούμ με τους ΚΑΔ, τους προτεύουν, τους ταωρεύουν και τους τριτεύουν, ας πούμε. Σωστό, γιατί και να αυτό. Να ρίξω και να πούμε, κυρία, ναι, Ευαγγελία, ότι η ΚΑΔ ήταν μια. Γιατί πολλά τα φορτώνουν και σε εμάς τους φοροτεχνικούς. Αλλά το ΚΑΔ ήταν μια διαδικασία που δεν είχε κάποια ουσία σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπήρχαν, ας πούμε, καλός ή κακός, πολλοί ΚΑΔ που δεν θα έπρεπε να είναι πρωτεύουν, θα πρέπει να είναι δευτερεύουν. Όμως και το σύστημα του TaxiDeck μας δίνει το δικαίωμα να βάζουμε έναν κύριο ΚΑΔ και όλους τους άλλους δευτερεύουν. Ναι. Δεύτερη, να ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί σας είπα είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Κύριε Θεοδόση, τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει σε κάποια ρύθμιση που αφορά χρέη τους προς το δημόσιο και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να φτάσουν, θα πω εγώ, στον κισέ μιας τράπεζας να πάνε να πληρώσουν. Τι θα γίνει με αυτούς? Χάνουν τη ρύθμισή τους? Έχουμε κάποια ενημέρωση? Για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στη διαδικασία, για τους συνανθρώπους που μας ακούν, που δεν είναι στην κατηγορία που πλήττονται, που είναι οι εργαζόμενοι, ας πούμε, των επιχειρήσεων που έκλεισαν, δεν υπάρχει κάποια μέρημνα αυτή τη στιγμή, ούτε για τα καταναλωτικά τους δάνεια, αν θα πάνε παραπίσω, ούτε για κάτι. Απλώς όμως είμαι πολύ επιφυλακτικός και σας μιλάω γιατί
μέχρι να ανακοινωθούν και να μιλήσουμε με όλα αυτά μεταβάλλονται. Που μιλάμε, να βγαίνουν συνέχεια καινούργια πράγματα για διευκολύνσεις του πληθυσμού που πλήγεται. Το ξαναλέω, σε οριζόντια. Τα μέτρα έπρεπε να είναι οριζόντια και όχι να γίνονται τέτοιες επιλογές. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυσκολία, πολύ καλά το είπατε, τεχνικής φύσεως, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγάλα άτομα σε ηλικία που δεν μπορούν να σταθούν να κάνουν κάποιες πληρωμές από το, μέσα από, από το ηλεκτρονικό σύστημα των τραπεζών. Γιατί με μια ανακοίνωση οι τράπεζες έβγαλαν προχθές ότι δεν θα δέχονται στο ΚΙΣΕ να εξυπηρετούν ποσά άνω των 300 ευρώ. Να πω και κάτι που είναι σημαντικό. Ναι, βεβαίως. Συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει ακριβώς να αναφέρουμε. Να πούμε ότι ο ΚΑΒ, ο κωδικός άσκησης δραστηριότητας, ο κύριος επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους. Ένα παράδειγμα, γιατί πολύ μπερδευόμαστε. Αν ένας ΚΑΒ κύριος δεν μπαίνει στις πληττόμενες επιχειρήσεις και ο δευτερεύον μπαίνει, δεν χάνει το δικαίωμα η επιχείρηση. Άλλο ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αναπτύξουμε και παίρνω το λόγο, πιστεύω, να μιλήσω, είναι όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα πάρουν οι ίδιες επιχειρήσεις. Τα 800 ευρώ που θα πάρουν οι ίδιες επιχειρήσεις. Γιατί ναι, και εδώ είναι ένα μπέρδεμα. Θα πρέπει λοιπόν η διαδικασία που θα ακολουθεί μέσα από το ίδιο έντυπο, μέσα από το σύστημα Εργάνη δηλαδή, που το σύστημα Εργάνη είναι το σύστημα ουσιαστικά που διαμορφώνονται και κατατίθονται όλα τα εργατικά ζητήματα, θα υποβάλει και ο εργοδότης από εκεί την αίτησή του. Τώρα, στην περίπτωση που δεν έχει τον κωδικό πρόσβασης, γιατί δεν έχει προσωπικό κάποιος, και όποιος δεν έχει προσωπικό δεν έχει πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα, θα μπει με τους κωδικούς του τάξης. Δεν θα συμπληρώσει προσωπικό, θα συμπληρώσει μόνο το ενίκιο, γιατί εδώ συμπληρώνεται και το δικαίωμα της πληρωμής του 60% του ενίκιου σε αυτή την πλατφόρμα και θα συνεχίσει τη διαδικασία. Και εδώ υπάρχουν αχαρτογράφητα σημεία, επιτρέψτε μου να πω. Δηλαδή, οι εταιρείες, ενώ έχουν τον ΚΑΒ που είναι στις πληττόμενες επιχειρήσεις, θα το πάρουν το επίδομα αυτό? Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Mm-hmm. Οι επιστημονικοί φορείς, δικηγόροι, εμείς, να φανταστείτε και εμείς, δεν έχουμε, και τώρα που μιλάμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν δικαιώμαστε αυτό το επίδομα. Μάλιστα. Και πιστεύουμε και το 31 Τρίτου που είναι η καταληκτική ημερομηνία, είναι πολύ δεσμευτικός χρόνος. Γιατί μην ξεχνάτε, κύριε Ευαγγελίου, ότι έχουμε και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Ακριβώς. Οποίες δυστυχώς το Υπουργείο δεν φρόντισε να τις αναστείλει. Έτσι είναι. Εγώ θα ήθελα να ανοίξουμε έναν διάβλο επικοινωνίας, να συγκεντρώσουμε και πάλι κάποια ερωτήματα. Και ως το τέλος της εβδομάδας ή αρχές της επόμενης εβδομάδας, κύριε Θεοδόση, να συνδεθούμε πάλι μέσω Skype και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος αγωνιά και για αυτά τα ζητήματα. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας και πραγματικά ανά πάσα όλη και στιγμή. Απλώς και εμείς θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει και στους πελάτες μας και σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε, χρειάζεται λίγο υπομονή, γιατί και εμείς πάμε βήμα-βήμα και δουλεύουμε πολλά πράγματα. Ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία.